Καλησπερίζουμε στην παρέα μας τον Τάσο Νικολογιάννη, ο οποίος φαντάζομαι θα είναι στημένος μπροστά σε μια τηλεόραση να παρακολουθήσει το Σλοβενία-Καζακστάν. Σωστά ή λαθεύω? Μπαίνουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο τώρα. Τρομερό. Στην εξέδρα υπάρχουν τα σώματα της Σλοβενίας με χαρτάκια ο κόσμος, είναι τρομερή ατμόσφαιρα. Ο Σπόρα είναι στο αρχικό σχήμα όπως και ο Τσέριν, ο Βέρμπις είναι στον πάγκο. Για το Σπόρα πρέπει να πούμε κάτι. Για πες. Μας έκανε όλους εντύπωση, δεν έπαιξε στη Δανία. Ναι. Προφορίες που έρχονται από τη Σλοβενία, ο Σπόρα ήταν στο όριο καρτών. Και ο προπονητής του φοβήθηκε ότι αν δεχθεί μία κάρτα στη Δανία δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο σημερινό στο τελικό. Μάτς. Στην ουσία. Ναι, και επειδή έτσι κι αλλιώς πριν από το μάτς στη Δανία για τη Σλοβενία ο τελικός ήταν σήμερα, θα έπρεπε δηλαδή για να μείνει ο τελικός σήμερα να πάει και να κάνει την πρόσθετη Δανία. Κάτι πολύ δύσκολο. Προτίμησε ο προπονητής να τον έχει στον πάγκο, να μην τον βάλει ούτε λεπτό, να μην ρισκάρει να πάρει μια κάρτα και να τον έχει σήμερα βασικό. Αυτός είναι και ο λόγος που τον έπαιξε και σήμερα όντως είναι βασικός μαζί με τον... Ναι, και εμένα η αλήθεια είναι μου έκανε εντύπωση. Ναι, ναι, αυτός είναι ο λόγος. Και γιατί ήταν πολύ... ήταν ντέρμπι κορυφής, αλλά ναι, προφανώς έχει... Ρώτησα και μου είπαν αυτοί ότι... και έτσι ξεκίνησε, δεν πήγε ούτε καν αλλαγή. Ναι. Από τη στιγμή που τον είχε... Έχει λογική το, ναι, ναι, το σκεπτικό του, να πάρει το τον ήθελε σίγουρα παρόντα στο σημερινό τελικό με το Καζακστάν. Και σήμερα είναι στην 11η. Θα είναι ένα καλό νέο για τον Παναθηναϊκό αν μετά τους Σέρβους Τζούζης και Μλαντένοβιτς σήμερα και οι Σλοβαίνοι Τσέιν, Βέρμπιτς, Σπόραρ πάρουν την πρόξη για τελικά του Euro. Θα μιλάμε για 5 παίκτες που θα ανοίξουν το δυναμικό του Παναθηναϊκού, 5 διεθνείς που θα παίξουν στα τελικά του Euro και θα είναι πολύ καλό και για τους ίδιους φυσικά, οι οποίοι θα έχουν και ένα μεγάλο κίνητο στη συνέχεια μέχρι το τέλος της σεζόν να κάνουν ένα πολύ καλό πρωτάθλημα για να είναι και σε καλή κατάσταση και να πάνε και με καλή ψυχολογία στα τελικά του Euro, και για τον Παναθηναϊκό που θα είναι πολύ καλό για την ομάδα την ίδια, για το πεστίτι της ομάδας να έχει τόσους διεθνείς, συν τους Έλληνες εφόσον όλα πάνε καλά και στα μπαράζ. Πάρουμε το εισιτήριο για το Euro, σίγουρα θα είναι Φώτης Ιωαννίδης. Τώρα ποιοι άλλοι θα είναι, θα το δούμε εάν πάρουμε την πρόκληση από τις τελικές κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Όποιος είναι αυτός. Γι' αυτό ίδιος απέφυγα να το πω. Είπα το Ομοσπονδιακό Τεχνικού. Το λέω εγώ. Τυπικά δεν υπάρχει συμβόλαιο. Είναι μέχρι το Μάρτιο. Τώρα μετά έχει ο Θεός. Ναι, είδες. Μετά έχει ο Θεός. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα υπήρχε ρεπό στην ομάδα που αύριο το απόγευμα θα αρχίσουν και πάλι προπονήσεις. Τετάρτη θα είναι όλοι πίσω. Θα είναι και οι Σλοβαίνοι και λογικά αύριο δεν θα έρθουν οι Σέρβοι ή πήραν μια μέρα παραπάνω. Οι Σέρβοι θα έρθουν. Αλλά την Τετάρτη θα είναι όλοι εδώ. Θα είναι και οι Σλοβαίνοι, θα είναι και οι Έλληνες διεθνείς που θα έχουν παίξει την Τρίτη. Εντάξει, οι Έλληνες διεθνείς θα κάνουν μια αποθεραπεία, έτσι λίγο όσοι παίξουν την Τρίτη. Ναι, οι δικοί μας τουλάχιστον είναι και εντός έδρας, δεν έχουν ούτε ταξίδια ούτε τίποτα. Και θα μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Μάζων Δονάης. Σε αυτό το διάστημα που είχε διακοπεί για 3-4 προπονήσεις, ο Γιωβάνοβιτς ανέβασε πολύ την ένταση, δούλεψε πολύ στη φυσική κατάσταση, με στόχο οι παίκτες να είναι έτοιμοι για την επόμενη οκτάδα των αγώνων, τα οποία είναι ένα παιχνίδι κάθε 3 μέρες. Οπότε αυτό θα πρέπει οι παίκτες, ακόμα και αν εναλλάσσονται, να βγάλουν και αυτή την οκτάδα των αγώνων, όπως έβγαλαν και την τελευταία, χωρίς προβλήματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως πολύ καλά ξέρεις Τάσο μου, είναι στα στόπερ, όπου εκεί δεν βλέπω κάποια διαφοροποίηση. Ο Πάλμερ Μπράουν θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή την επόμενη, μετά τα Χριστούγεννα. Ναι, έτσι θα αλλιώς, πάει τόσο πίσω. Ναι, έτσι κι αλλιώς αρχικά έλεγαν για 2 μήνες. Μέχρι να αρχίσει τις προπονήσεις. Οι 2 μήνες δεν έχουν περάσει ακόμα, ναι. Σε 10 μέρες περνάνε. Βάλε και τις προπονήσεις, βάλε και... δεν θα, είναι πολύ καιρό εκτός, οπότε δεν θα μπορεί να βοηθήσει. Οπότε θα πορευτεί πάλι με τον Σέκεβιτ, τον Γετβάη, εναλλακτική λύση τον Αράο και μετά αν χρειαστεί τον Ζέκα ή τον Κότσιρα. Δεν υπάρχουν λύσεις, ναι. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός ήδη κινείται στην αγορά, ο Γιάννης Παπαδημητρίου, για να βρει στόπερ, ο οποίος θα έρθει και θα είναι δυνάμει βασικός. Δεδομένα το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα είναι ιδανικός ο στόπερ, και ο λόγος είναι ότι το καλοκαίρι εκκρεμεί και η απόφαση του Παναθηναϊκού για το Γετβάη. Ήδη έχει Σέγκεφελτ, Μάγνουσον και Πάλμερ Μπράουν με συμβόλαια. Άρα ο παίκτης που θα έρθει θα είναι ιδανικός, να κρυθεί και αυτός μέχρι το καλοκαίρι, να δει πώς θα δέσουν την ομάδα και να ληφθεί μια απόφαση τι θα γίνει και με το Γετβάη
να έχει 4 στόπερ, να δει και πώς θα γυρίσει ο Μάγνουσον, ο οποίος ήδη έχει ανανεώσει το συμβολαιό του, να έχει 4 στόπερ πολύ καλούς σε ομάδα για την επόμενη σεζόν. Μάλιστα. Πάλι κάποια δημοσιεύματα είδα το πρωί για Μπερνάρ. Για τον Μπερνάρ. Mm-hmm. Ναι, στη Βραζιλία τώρα γράφουν για το καλοκαίρι, δεν γράφουν για το Γενάρη. Λένε ότι ναι, το καλοκαίρι θεωρείται δεδομένο ότι ο Μπερνάρ θα πάρει την απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του. Δεν το αποκλείω αυτό. Ναι, για το καλοκαίρι. Και στο καλοκαίρι λύγει το συμβόλαιό του. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο 2,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι και πολύ απλό πράγμα να πάρει μια απόφαση να νεώσει ένα τρίτο συμβόλαιο. Σύντομα ότι μπορεί να είναι και επιθυμία του παίκτη να γυρίσει στην πατρίδα του. Δεν το αποκλείω. Βέβαια μέχρι το καλοκαίρι είναι πολλοί μήνες μπροστά μας, οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η ιστορία αυτή. Θα μας απασχολήσει το καλοκαίρι. Τάσο, τυπικά σε ρωτάω. Φαντάζομαι ότι αν γινόταν κάποια κρούση του Γενάρη, ο Παναθηναϊκός δεν είναι θετικός στο να φύγει. Για τον Μπερνάρ. Ναι. Γενικά ο Παναθηναϊκός δεν είναι θετικός να φύγει κανένας βασικός του παίκτη. Αλλά, πρόσεξε, για τον Μπερνάρ, αν έρθει μια πρόταση η οποία να είναι καλή πρόταση, ναι, και ξέρω ο Παναθηναϊκός θα το χάσει ελεύθερο τον παίκτη το καλοκαίρι, δεν, ναι, το αποκλείω. Αλλά υπό προϋποθέσεις, ναι, οκ. Ναι, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Mm. Και έχουμε μέσα Νοεμβρίου, έτσι. Ωραία. Από σήμερα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το μάτς με τη Βιγιαρεάλ. Ναι, βεβαίως, μέχρι την Τετάρτη είναι. Μέχρι την Τετάρτη είναι. Όσοι θέλουν εισιτήρια για το μάτς με τη Βιγιαρεάλ, μπαίνουν στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο email που στέλνουν το αίτημά τους με όλα τα άλλα στοιχεία. Ονοματεπώνυμο, αριθμό διαβατηρίου, τόπο διαμονής. Χρειάζονται όλα αυτά τα στοιχεία. Ναι, ναι. Θα έχει πολλά εισιτήρια στη διάθεση του Παναθηναϊκού, περίπου 2.000, και πιστεύω ότι θα εξυπηρετηθούν όλοι όσοι θέλουν να πάνε. Προτεραιότητα φυσικά έχουν τα διαρκείας και όσοι στείλουν email με σειρά προτεραιότητας θα τηρηθεί. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορεί να εξυπηρετηθούν και όλοι αυτή τη φορά. Σε σχέση με τη Ρένο που ήταν πολύ λιγότερα τα εισιτήρια.